Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Δράση στη Φύση, που αυτή τη φορά έχω ένα επιτέλους ορεινό αγώνα μετά από αρκετό καιρό. Συμμετέχω σε έναν ορεινό αγώνα τον οποίο έχω ξανακάνει και μ' άρεσε πάρα πολύ, οπότε και φέτος είπα να τον επαναλάβω. Είναι ο ορεινός μαραθώνιος Ίτης Ηρακλής, ο οποίος έχει τρεις διαδρομές μέσα. Είναι η διαδρομή 43 χιλιόμετρων που είναι και ο μαραθώνιος, τον οποίο δεν συμμετέχω εγώ. Δεν είμαι αρκετά καλά προετοιμασμένος για να συμμετέχω. Είναι ο ημιμαραθώνιος 16 χιλιόμετρων Ελεύωρος, στον οποίο θα συμμετέχω και θα δείτε εδώ σε λίγο τη διαδρομή. Και η μικρή διαδρομή, οι Φαρμακίδες. Βρισκόμαστε στο Ultra Ipatis. Εδώ είναι το σημείο που πρέπει να πάρουμε τα νούμερα για να τρέξουμε τον αγώνα. Είναι μία μέρα πριν, το Σάββατο. Πάμε να δούμε. Μάρια, εσύ είσαι στον Ηρακλή, ε? Στον Ηρακλή, ναι, νομίζω. Μπράβο. Ο Ελεύωρος πού είναι? Καλά. Γεια σας. Γεια σας. Όνομα? Διριανάκης Μανώλης. Πήραμε τα νούμερα. Πήραμε, ναι, δεν βλέπεις εδώ πέρα. Όχι απλά τα πήραμε, πήραμε για όλους. Θα τρίξεις για όλους εσύ τώρα. Ναι, ναι, ξεκινάω τώρα και τερματίζω αύριο. Τέσσερις αγώνες, πέντε. Later that same evening. Η ζέστη θα σας βρει λίγο εδώ στο τέλος, δηλαδή από το κάστρο της Ιπάτης, το τελευταίο 1,2 χιλιόμετρα, είναι που έχει συνήθως ζέστη, παρότι ο καιρός είναι ιδανικός με τη θερμοκρασία. Η σήμανση, είπαμε, είναι η ίδια. Σταθμούς έχετε στην πραγματικότητα τρεις, Καπνοχώρη, Καστανιά και Ροδοκάλο. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο για τον Ελεύωρο. Όποιος έχει απορίες, ρωτάει τώρα για τον Ελεύωρο. Το τι είναι? Αλμάς. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους δρομείς αύριο, σε όλες τις διαδρομές. Εμείς από τις 20 ώρες Ιπατέων Ενιάνες θα σας χαρίσουμε για λίγη ώρα κάποιους τοπικούς χορούς. Όλες οι παπαρούνες, Παναγιούλα μου, όλες οι παπαρούνες με γέλια με χαρές. The next day. Γράφω τώρα, βάλε τα τέτοια. Εντάξει. Πάμε για καφέ για να δούμε το νούμερο. Το νούμερο είναι το 583. Πολύ ωραίο. Το κάτω νούμερο. Το πάνω νούμερο. Είμαστε εδώ στην πλατεία της Ιπάτης, εδώ που θα ξεκινήσει ο αγώνας. Έχουν ήδη φύγει, τώρα πριν από 5 λεπτά, οι δρομείς που θα τρέξουν το μαραθώνιο, τα 43 χιλιόμετρα, και ονομάζεται Ηρακλής η δική τους διαδρομή. Η δική μου διαδρομή είναι ο Ελεύωρος. Ο Ελεύωρος ξεκινάει σε μισή ώρα, στις 8.30 ώρα το πρωί. Οπότε εγώ πρέπει να περιμένω λιγάκι. Έχουμε ένα λεπτό για την εκκίνηση, οπότε περνάμε όλοι πίσω από την αυσίδα, παρακαλώ. Ελεύωρος! Ελεύωρος! Χειροκρότημα, δυνατό χειροκρότημα για τους αθλητές.
Είμαστε στο μονοπάτι που οδηγεί στον καταράκτη των Φαρμακεδών. Α, δεν είναι καταράκτης από εδώ όμως. Καλά ήταν το τρέξιμο μέχρι τώρα. Έρχεται ανηφόρα. Στα 3 χιλιόμετρα συναντάμε το πρώτο χωριό. Δεν θυμάμαι πως λέγεται. Πάμε λοιπόν να δούμε και τον πρώτο σταθμό, να πάρουμε νεράκι. Καλημέρα. Έμεινε νεράκι για μας. Έμεινε για όλους. Τέλεια. Μόνο νερό είναι. Όλα νερά. Ορίστε νεράκι. Από εδώ καλά πάμε. Ναι, ναι, θα βρείτε πάνω παιδιά που θα σας πετάξω. Συνεχίζουμε. Παντού έχει σημάνσεις. Εμείς που είναι στα 16 πάμε ευθεία. Το 9. Το 9 στρίβει αριστερά. Άρα καλά πάμε. Στο κομμάτι λίγο πριν την Καστανιά είναι χωματόδρομος με ομαλή ανηφόρα. Αναδιαστήματα μπορούμε να τρέχουμε, αναδιαστήματα περπατάμε, εξαρτάται ποια είναι η κλίση. Εδώ έχει αρχίσει και αυξάνεται λίγο κλίση, οπότε έχει περπάτημα. Μέχρι και το 5ο χιλιόμετρο είμαστε σε χωματόδρομο, αλλά τώρα μόλις ξεκινάει το 6ο χιλιόμετρο αφήνουμε το χωματόδρομο και πάμε σε μονοπάτι. Αρχίζει σιγά σιγά να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον η διαδρομή και μετά το χωριό Καστανιά θα έχει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Σχεδόν 6,5 χιλιόμετρα και μας υποδέχεται το χωριό Καστανιά με την καλύτερη υποδοχή που μπορούσε να μας έχει, το νεκροταφείο. Φτάσαμε λοιπόν στην Καστανιά, είναι ο δεύτερος σταθμός ανεφοδιασμού και από εδώ και πέρα η διαδρομή έχει αρχίσει να έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Ποιο χρώμα σε κάνει πρώτο? Όλα κόκκινο είναι. Ναι. Ευχαριστούμε. Έχει και λουκουμάκι. Τέλεια. Αλμυρά. Ναι.
Εμείς είμαστε όλοι οι 16άριδες. Έφηβοι. Δεν πάει κάπου. Για 42. Ναι, τώρα εδώ θα έχει διαχωρισμό μας, είπαν, σε αυτό το χωριό. Οπότε νάτος, τον βλέπουμε κιόλας. Α, ναι, το θυμάμαι. Εδώ 42. Ναι, το θυμάμαι. Πάει να δεξιά, εμείς πάμε αριστερά. Ωραία, για λίγο τρέξιμο. Όχι. Έχει κι άλλο ανέβασμα. Φυλάμε δυνάμεις για επόμενο ανέβασμα. Και εκεί πάνω αριστερά νομίζω είναι αυτή η κορυφή εδώ που βλέπουμε μπροστά μας αριστερά, ναι. Αν θυμάμαι καλά. Ωραίο αυτό το τρεχάτο κομμάτι, αλλά πρέπει να κάνουμε οικονομία δυνάμεων, γιατί σε λίγο ακολουθεί ανήφορος για να ανέβουμε σε μια κορυφή που πάλι δεν θυμάμαι το όνομά της και μετά έχει το κατέβασμα το τελικό. Προς το παρόν έχουμε περάσει τη μέση, είμαστε στο 1ο χιλιόμετρο, έχουμε άλλα 7,5. Και μετά το τελευταίο ρέμα που περάσαμε, ξεκινάμε τον ανήφορο για τον Άγιο Θανάσιο και για την κορυφή που θα είναι το ψηλότερο σημείο της διαδρομής και από εκεί θα είναι τελική κατηφόρα για να φτάσουμε πίσω στο χωριό. Δεν είναι κοντά όλα αυτά, είναι 6,5 χιλιόμετρα όλα αυτά που περιέγραψα. 6,5 χιλιόμετρα ακόμα και δεν είναι εύκολα. Για να τα δούμε. Καμπάνες. Λίγη ανηφόρα έμεινε. Εκεί πάνω θα ανέβουμε. Και μετά έχει κατηφόρα. Κανόνισε. Ναι. Έχει και άλλη ανηφόρα μετά. Okay. Κλωτσιά, μουλαρό κλωτσιά. Και φύγεις πάλι πίσω να την ξανανεύεις. Όχι, είμαι κουρασμένος. Πήγαινε μπροστά. Εντάξει, εγώ θα αργήσω λιγάκι να τερματίσω. Πήγαινε, εσύ πήγαινε. Και καινούριο παπούτσι, πρέπει να το δοκιμάσω. Α, με γεια. Ευχαριστώ.
άτιμες ανηφόρες. Και βρισκόμαστε στο ψηλότερο σημείο της διαδρομής, στην κορυφή Πετρωτός. Εδώ τελειώνει η επίπονη και μεγάλη ανηφόρα που ανεβαίναμε τόση ώρα αγκομαχώντας. Τώρα αρχίζει η κατηφόρα, η οποία δεν είναι και αυτή εύκολη. Ειδικά σε αυτή τη διαδρομή υπάρχουν σημεία τα οποία είναι τόσο απότομη που δεν μπορεί να τρέξει κάποιος άνετα, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί είναι τα μεν τελευταία 5 χιλιόμετρα, αλλά είναι 5 χιλιόμετρα, δεν είναι και λίγο, και η έντονη κατηφόρα έχει και αυτή τις δικές της δυσκολίες. Πάμε. Πάλι περνάμε μέσα από ένα ρέμα. Είμαστε σχεδόν 3,5 χιλιόμετρα πριν από τον τερματισμό και παντού λάσπες. Λάσπες. Ναι, ναι, άλλη μία ανηφόρα. Flashback. Κανόνισε. Ναι. Έχει και άλλη ανηφόρα μετά. Okay. Κλωτσιά, μουλαροκλωτσιά. Και φύγεις πάλι πίσω να την ξανανεύεις. End of flashback. Είναι γιατί βγαίνουμε από το ρέμα. Εντάξει, δεν θα είναι έντονη. Μάλλον είναι έντονη, δεν θα είναι παρατεταμένη. Τώρα έχουν τερματίσει πρώτοι, οπότε το χάσαμε το κύπελο. Μπράβο, χάσαμε το βάθρο. Το χάσαμε το βάθρο. Και στη διαδρομή έχουμε και ρέματα. Παντού νερό. Ναι. Αναβλύζει νερό από παντού. Ζωντανό βουνό. Δεν θα πετύχω κάποιον με σαβούρα. Και εδώ βλέπουμε ένα άνοιγμα με θέα όλη την κοιλάδα του Σπερχιού μπροστά μας. Εκεί αριστερά αυτό το βουνό το ψηλό είναι το Βελούχι. Και η κατηφόρα συνεχίζεται και είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολη. Έχει σημείο που πρέπει να προσέχεις να μην σαβουρδιαστείς. Λιγότερο από ένα χιλιόμετρο έχει μείνει και είμαστε στην τελική κατηφόρα, η οποία φαίνεται να είναι λίγο πιο ομαλή πλέον.
και τερματισμός επιτέλους. Τρεις ώρες, σχεδόν τρεις ώρες και κάτι ψηλά, όπως και την προηγούμενη φορά. Με χαλαρά, χαλαρά πήγαινα, γιατί είχα και τις κάμερες για να τραβάω τα βίντεο. Καλά ήταν, ωραία διαδρομή.